Ο πρέσβης του Αζερβαϊτζάν, Ραχμάν Μουσταφάεφ, επισκέπτεται σήμερα τον ομό Δράμας και είχε το πρωί συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη Δράμας και στη συνέχεια το μεσημέρι συνάντηση και συζήτηση για τον αγωγό ΤΑΠ με τον Δήμαρχο Δοξάδου, τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Προσοτσάνης, τον εκπρόσωπο του βουλευτή Δράμας Δημήτρη Κυριαζίδη, καθώς και με άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Σεραφείμ Τσόκας, και εξωτερικός συνεργάτης του ΚΕΛΠΝΟ επισκέφτηκαν χθες το βράδυ τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Φύλαξης Λαθρομεταναστών στο Παρανέστη μετά την αύξηση του αριθμού του σε 610 και είχαν συνάντηση με τη Δήμαρχο Παρανεστή Ουαλίκη Σωτηριάδου για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος από την λειτουργία του κέντρου. Προβληματισμένος από τις πολιτικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις στο χρηματιστήριο, όπου σημειώθηκε κράχ και αύξηση των spreads, εμφανίστηκε σήμερα ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Καστρίτης. Η Ιερά Μητρόπολη Δράμας προέβη σήμερα δια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλου σε δωρεά εξοπλισμού στην ομάδα διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να ενισχύσει το έργο τους.